και στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Χρήστο Τσιγουρή, να δούμε, Χρήστο, σε τι αποσκοπούσε η σημερινή κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει τώρα, σήμερα, διάλυση της Βουλής και αυτό που είπε η Σοφία. Δηλαδή, να πει ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει από το νομοθετικό έργο. Με εξαίρεση τη διάταξη για αποκλεισμό Κασιδιάρη από τις εκλογές. Νομίζω ότι σε μία από τις φράσεις που είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα αποκαλύπτεται όλη η στρατηγική του. Ήταν η φράση «Μεταφέρω την πρόταση μομφής στο λαό». Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρούν φυσιολογικό τις εικόνες που είδαν να εκτελήσονται στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή, όπου όπως λένε οι παρακολουθούμενοι χειροκροτούσαν και στήριζαν αυτούς που τους παρακολουθούσαν. Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας, θεωρώντας ότι εξάντλησε τα κοινοβουλευτικά όπλα, απευθύνεται τώρα στο λαό. Αύριο έχει μια μεγάλη συγκέντρωση, πρώτη από μεγάλες συγκεντρώσεις στο Περιστέρι. Και βέβαια εκεί θα επιχειρήσει να απευθυνθεί και στο προοδευτικό ακροατήριο και στους αναποφάσεις τους. Γιατί, όπως δείχνουν οι μετρήσεις, ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσεων αλλά και του προοδευτικού κόσμου δείχνει ενοχλημένο και από την πρακτική των παρακολουθήσεων αλλά και από το τι ακολούθησε την γνωστοποίηση των παρακολουθήσεων και μετά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική που διατυπώνει η Νέα Δημοκρατία για την σημερινή απόφαση. Στην Κουμουνδούρου υποστηρίζουν ότι ήταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 που είχε αποχωρήσει με τη Νέα Δημοκρατία από το κοινοβουλευτικό έργο για να απονομιμοποιήσει τις πρώτες, τις τότε αποφάσεις της Βουλής. Επιστρέφουν δηλαδή την κριτική για τον τραμπισμό αλλά Γκρέκα που έχουμε ακούσει όλο το τελευταίο διάστημα. Και βέβαια υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς για έλλειψη σεβασμού προς τον κοινοβουλευτισμό όταν έχει καλωδιώσει το μισό πολιτικό σύστημα της χώρας, ευρωβουλευτές, υπουργούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Ενδιαφέρον, Νίκο, για να κλείσουμε, έχει η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα για την επομένη των εκλογών της πρώτης κάλπης, όπου φάνηκε να επιμένει, όχι φάνηκε, το είπε καθαρά, πως θα σχηματίσει κυβέρνηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και όχι κατά ανάγκη αν βγαίνουν τα κουκιά, αλλά είναι δεύτερος. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Τσιγουρή.